Καλησπέρα σε όλους. Έχετε τακτοποιηθεί, είστε εντάξει. Η ένταση ακούγεται, η ένταση. Παρότι δεν έχουν έρθει ακόμα όλοι οι αγαπητοί μας αδελφοί, εμείς θα ξεκινήσουμε την εκδήλωση τώρα, διότι όλοι έχουν το πρόγραμμά τους και είναι βαρύ. Σας καλησπέριζω λοιπόν και φέτος, αγαπημένοι μας εγχριστό αδελφοί και φίλοι του συλλόγου μας, του Αγίου Κοσμά, και στην πετινή μας σκοπή της Βασιλόπιτας. Μου λένε ότι δεν ακούγεται καλά, να το φτιάξουμε λίγο τον ήχο. Ναι. Μ' ακούτε τώρα, ακούγουμε καλύτερα. Και φέτος λοιπόν μαζευτήκαμε εδώ, αφήνοντας καθένας τη θαλπορή του σπιτιού και τη ζεστασία σε αυτό το κρύο απόγευμα του χειμώνα, για να ζεσταθούμε και πνευματικά που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη πλέον οι άνθρωποι σήμερα. Και οι χριστιανοί έχουμε το στήριγμα μεταξύ μας. Αλλήμον στους ανθρώπους που δεν βρίσκουν ρίσματα, ψυχικά και πνευματικά. Να σας πω δύο λόγια για το πρόγραμμά μας. Θα ξεκινήσουμε από την καταπληκτική μουσική, την κυρία Κοτσίρη Μαρία, που θα μας παίξει με το ούδι της και θα μας τραγουδήσει χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από όλη την Ελλάδα. Και στη συνέχεια θα κόψουμε την καθιερωμένη μας Βασιλόπιτα του συλλόγου μας του Αγίου Κοσμά. Στη συνέχεια θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε την ομιλία του πατέρα Μάξιμου, του Προέδρου του Συλλόγου μας, όπου θα παρουσιάσει και το τελευταίο βιβλίο που έχει γράψει και έχουν εκδώσει οι εκδόσεις μας του Αγίου Κοσμά, με τίτλο 2018 η Δευτέρα Παρουσία, το τέλος του κόσμου. Και θα κάνει και μία ανασκόπηση της σύγχρονης καταστάσεως της επίκαιρης. Θα κάνουμε και τις ανακοινώσεις μας για το επόμενο προσκύνημα το οποίο έχει προγραμματίσει ο Σύλλογός μας και όσοι θέλετε μπορείτε να συμμετάσχετε. Και άλλες ανακοινώσεις που θα τις πούμε στη συνέχεια. Τώρα όμως, να μην σας κρατώ άλλο, να ξεκινήσουμε με την κυρία Κοτσίρη και καλή συνέχεια να έχουμε. Εύχομαι να περάσετε όμορφα, ψυχικά και πνευματικά και να έχουμε την ευκαιρία και στο τέλος να τα πούμε και κατηδίαν με όλους. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ, πατέρα. Τα κάλαντα, καλησπέρα και από μένα. Θα σας καλωσορίσω με ένα τραγουδάκι από τη Σάμου. Χίλια καλωσόρισατε. Thank you.
μέσα σε ζωγράφισα, αμύγδαλο τσακίσματα, σου στέλνω χαιρετίσματα. Κάλαντα Βυζαντινά. Κυλοπονούσε, παρακαλώ.
κόσμο, χαρά στον κόσμο, στα παλικάρια. Χριστός γεννιέται, χαρά στον κόσμο, χαρά στον κόσμο, στα παλικάρια.
ζήσει τόνο που λες μου μας παργάνα να φτιάξουμε και το Χριστό να αλλάξουμε μας παργάνα για το Χριστό έλατε όλες σας εδώ μας παργάνα να φτιάξουμε και το Χριστό να αλλάξουμε. Καλησπέριζω φέρνοντας αγέρα μυρωμένο. Καλησπέριζω φέρνοντας αγέρα μυρωμένο. Απ' τα φρισμένα κύματα χίλιο τραγουδισμένο. Απ' τα φρισμένα κύματα χίλιο τραγουδισμένο. Χρόνια πολλά εσείς και οι δικοί σας. Χρόνια πολλά να είστε καλά και εσείς και οι δικοί σας. Να έρθουνε τα ξενάκια σας κι όλοι ναυτικοί σας. Να έρθουνε τα ξενάκια σας κι όλοι ναυτικοί σας. Άγιε μου Νικολακή μου στην ώρα του κυκλώνα. Σε όλους σας ευχόμαστε αγάπη, ειρήνη, υγεία. Σε όλους σας ευχόμαστε αγάπη, ειρήνη, υγεία. Καλή καρδιά, χαμογέλο και θεία ευλογία. Καλή καρδιά, χαμογέλο και θεία Κάτσε να πεις, κάτσε τον πόνο σου να πεις.
Και έβγα και έβγα να μας κεράσεις. Που να ζεις και να γεράσεις. Στην Ικαρία τώρα. Άγιος Βασίλης έρχεται από πίσω την κάμαρα. Άγιος Βασίλης έρχεται από πίσω την κάμαρα. Βάστα μυζίδες και τυριά, βάστα και μια κιλάρα. Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε καράφια ένα σημαίνια, του χρόνου σαν και σήμερα να είναι μαλά ματένια. Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Σένα σου πρέπει αφέντη μου καρέκλα καρυδένια, για να κουμπάς στη μέση σου τη μαργαρίτα ρένια. Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Πολλά πάμε στο γύρι μας, θα πούμε τις κύρες μας. Κύρα ψηλή, κύρα λιγνή, κύρα μαύρο μάτουσα. Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Αν έχεις κόρη έμορφη, βάλτε να μας κεράσει. Να ευχηθούμε όλοι μας να ζήσει, να γεράσει. Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Κι αν έχεις γιο στα γράμματα, βάλτονε στο ψαλτήρι. Και να αξιώσει ο Θεός να βάλει πέτρα χείλη. Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Και του χρόνου να σας πούμε. Βάλτε μας κρασί να πιούμε. Σε αυτό το σπίτι που θα με πέτρα να μοιράσει. Κι αν νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια να ζήσει. Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Και του χρόνου να σας πούμε. Βάλτε μας κρασί να πιούμε. Χριστός γεννάτε σήμερα, έρυθμε την πόλη, ουρανή αγάλλονται, χέρι χρήση σωρή. Κέρα καμαρό τραχύλι και φεγγάρο μαγούλα που τον έχει στον ιό, όμως το κανακάρι ρούει στον γεν. Στο σχολείο το πέμεις κι ο δάσκαλος τον έδιρε. Με το χρύσο βεργάλι και η τζερά θα σκάλισα. Με το μαργαριτάρι. Είπαμε δα για την τζερά, ας πούμε για τη βάγια. Άψε δα ίτσα το κερί, άψε και το λιχτάρι. Και κάτσε και πού σου δεισαι.
σε φέρεις. Φέρε πανιέρι καστανά, πανιέρι λεπτοκάρια και φέρε και γλυκό κρασί να πιούν τα παλικάρια. Να μας σε βάλεις μια ρακή κι ύστερα να σφαλίξεις. Τώρα τελευταία έμαθα ένα τραγουδάκι που θέλω να σας το πω, δεν είναι Κάλαντα, αλλά είναι νομίζω επί των ημερών, έτσι, γιατί λέει, ξεκινάει και λέει αγιό γιατί το σύνορο τα Γιάννη το ποτάνι και κάπου ρώτησα κάποιον λοιπόν ότι κάπου πόρια, δεν ξέρω τώρα, φυτρώνει κάποιο ποτάνι που είναι τα γιόγια μας. Τώρα δεν ξέρω αν είναι το βάσαμο ή άλλο ποτάνι. Και το τραγούδι αυτό μιλάει για αυτό το βότανο και για τον Αγιάννη. Thank you.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ την νοσοκό μας, την κυρία Κοτσίρη Μαρία. Μας έδωσε έτσι ένα άρωμα από την γλυκιά μας παράδοση, την αξέχαστη παράδοσή μας, γιατί εμείς συγκεντρωθήκαμε τόσο πολύ στα της Δύσεως και τελικά βλέπουμε ότι μόνο κακά έρχονται από τη Δύση. Ενώ την Ανατολή, η οποία, ένα μεγάλο χειροκρότημα καταρχήν για τα τόσο ωραία ακούσματα. Ευχαριστούμε Μαρία, ο Θεός αυτή καλά πάντα να προσφέρεις έτσι πνευματική ευφροσύνη στους ακούοντες. Έτσι λοιπόν, να μην ξεχνάμε ότι οι ρίζες μας, την αγάπη προς τις ρίζες μας, διότι αυτή η ξενομανία, όπως έλεγε και ο Φώτης Κόντογλου, αυτή μας έφαγε σαν λαό. Ναι, ίσως λίγο ησυχία παραπάνω, γιατί δεν ανοίγει το μικρόφωνο, είναι τέρμα από ό,τι μου λέει ο άνθρωπος εδώ. Είναι και δική μου φωνή λίγο χαμηλή, σας ζητώ συγγνώμη. Αυτό που έλεγε, ότι θυμήθηκα λίγο το Φώτη Κόντογλου που μας έλεγε να αγαπάμε την πατρίδα μας και να μην είμαστε τόσο φιλοευρωπαίοι με την αρνητική έννοια και να απαρνιόμαστε τις ρίζες μας, γιατί εάν κανείς δεν πιει από τις πηγές του και πιει από μολυσμένα νερά, το αποτέλεσμα είναι να αρρωστήσει, όπως και εμείς αρρωστήσαμε σαν κοινωνία και σαν Ελλάδα, γιατί η κρίση πρωτίστως είναι πνευματική και μετά είναι οικονομική. Σαν λαός δηλαδή αρρωστήσαμε και γι' αυτό είναι τα επακόλουθα που συνέβησαν και συμβαίνουν στο λαό μας. Καλή δύναμη λοιπόν να έχουμε και να ακούμε έτσι συχνά πράγματα που μας αναγάγουν στην παράδοσή μας. Και πάλι σας ευχαριστώ και τώρα στη συνέχεια θα κόψουμε την βασιλόπιτα, την καθιερωμένη του συλλόγου μας. Στη συνέχεια θα έχουμε, όπως είπαμε, την ομιλία του πατέρα Μάξιμου για τους αδελφούς, τους αγαπητούς που ήρθαν τώρα, όπου θα παρουσιάσει το τελευταίο βιβλίο 2018, το τέλος του κόσμου, και μια γεύση από τη σύγχρονη επικαιρότητα, η οποία βέβαια είναι αρκετά ανησυχητική. Θα ανακοινώσουμε και το προσκύνημα το οποίο θα πραγματοποιήσουμε. Καλή συνέχεια σε όλους μας. Να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου στην απόψινή μας πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση, την καθιερωμένη πλέον με την κοπή της Βασιλόπιτας και ταυτόχρονα και την παρουσίαση του νέου μας βιβλίου 2018, το τέλος του κόσμου, η δεύτερη παρουσία. Σήμερα θα κάνουμε και μία αναφορά, θα τα δέσουμε όλα μαζί αυτά, δεν θα σας κουράσω πολύ, μην ανησυχείτε. Θα κάνουμε και μία αναφορά, τιμή Σένεκε, για τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή, τον μεγάλο και σπουδαίο αυτό πατήρ της Εκκλησίας μας, ο οποίος εόρταζε εχθές και όπως γνωρίζετε η ταπεινότης μου έχει φέρει το όνομα, αν και ανάξιος και αμαρτωλός, αυτού του μεγάλου και σπουδαίου άτελαντα της πίστεώς μας, Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Οπότε θα τα δέσουμε όλα αυτά, συν τα γεγονότα της επικαιρότητας, λίγο αργότερα αφού θα κόψουμε την βασιλόπιτα και θα ξεκινήσει η καθιερωμένη ομιλία. Πριν κόψουμε την βασιλόπιτά μας, να πούμε δύο λόγια, να σας πω δύο λόγια, για το έθιμο της βασιλόπιτας. Γιατί κόβουμε τη βασιλόπιτα, γιατί γίνεται αυτό το έθιμο χρόνια τώρα, αιώνες τώρα, που δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί κόβουν με καθέτος την βασιλόπιτα, αλλά δεν γνωρίζουν το λόγο και το σκοπό που γίνεται αυτό. Το έθιμο αυτό αναγάγεται στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας μας, στον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, όταν ζούσε ο Μέγας Βασίλειος. Όταν ζούσε ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν,
Ταυτόχρονα, αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη είχε γίνει ο Ιουλιανός, ο υπονομαζόμενος Παραβάτης, λόγω του ότι ενώ στην αρχή ήταν ορθόδοξος και είχε ορκιστεί πίστη στην εκκλησία μας και στην πίστη μας, στην ορθοδοξία, στη συνέχεια, επειδή υπήρχε βέβαια το σπέρμα αυτό μέσα του της ειδωλολατρίας, με το που έγινε αυτοκράτορος αμέσως εξεδήλωσε τα αισθήματα αυτά της ειδωλολατρίας και άρχισε να πιέζει όλη την αυτοκρατορία να κατεβάσουν τις εικόνες, τις Άγιες και Ιερές εικόνες, να σταματήσει όλη η πίστη μας προς τον Θεό τον αληθινό και να αρχίσουν πάλι οι Έλληνες να ξαναλατρεύουν τους 12 θεούς του Ολύμπου. Και έτσι λοιπόν έμεινε στην ιστορία ο αυτοκράτορος αυτός, ο Ιουλιανός, ως Ιουλιανός ο Παραβάτης, αυτός ο οποίος παρέδει την πίστη, την ορθοδοξία μας. Κάποια στιγμή ο Ιουλιανός πήγε να κάνει κάποιο πόλεμο με τους Πέρσες. Περνώντας λοιπόν από την επισκοπή του Μεγάλου Βασιλείου, ο Μέγας Βασίλειος βγήκε να τον υποδεχθεί με αγάπη, με σεβασμό και τα λοιπά, όπως αρμόζει σε ένα αυτοκράτορα. Και βεβαίως έβγαλε μαζί του, έφερε και τον κόσμο εν ποπή να τον υποδεχθεί και αυτός. Στην φιλοξενία μας την οποία παρέσχε, έδωσε ο Μέγας Βασίλειος, του έδωσε να φάει άρτο κρίθινο στον αυτοκράτορα, μαζί με τα υπόλοιπα. Ο αυτοκράτορας, έχοντας πνεύμα ίησης, εγωισμού, υπερηφανίας κλπ, θύμωσε, εκνευρίστηκε και ανταποδίδει μετά στον Μέγα Βασίλειο, στον Άγιο Βασίλειο, το δώρο το δικό του, το οποίο δεν ήταν τίποτα άλλο από σανό. Αυτό που τρώνε δηλαδή τα άλογα. Για να τον τιμωρήσει τρόπον τεινά ή να εκδικηθεί για αυτό το οποίο υποτίθεται, φαντάστηκε ότι το έκανε ο Μέγας Βασίλειος. Ο Μέγας Βασίλειος όμως δεν έκανε κάτι με σκοπό, επισκοπό, αλλά το έκανε εν αγαθότητη και εν απλότητη καρδίας, γιατί αυτό έτρωγε εκείνος, κρίθινο άρτο, αυτό έδωσε, αυτό είχε, αυτό έδωσε στον αυτοκράτορα. Αυτοκράτορα όμως το πήρε στραβά και έτσι λοιπόν ανταπόδωσε το δώρο με σανό. Και ο Μέγας Βασίλειος, θέλοντας να τον νουθετήσει πνευματικά, βλέπετε η αρχιερήση τότε, έτσι, Μέγας Βασίλειος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Μέγας Φώτιος και πολλοί άλλοι κλπ, δεν επτοούντο ενώπιον ουδενός, ούτε εφοβούντο, ούτε έτρεμα, έτσι, όποιον και αν είχαν απέναντί τους, ακόμα και αν ήταν αυτοκράτορες. Γι' αυτό λοιπόν και του λέει, μεγαλειότατε, εγώ λέει, από αυτό το οποίο τρώω ο ίδιος και είχα, σου έδωσα, σου προσέφερα. Εσύ όμως φαίνεται, λέει, από αυτό το οποίο τρως εσύ, μου έδεσες και εγώ να φάω. Έγινε πύρκια μανία ο Ιουλιανός και του λέει, θα επανέλθω, του λέει, τώρα πηγαίνω για να πολεμήσω. Στην επιστροφή λέει, όταν θα επιστρέψω δεν θα μείνει τίποτα όρθιο στην πόλη αυτή και πρωτίστως βέβαια εσύ. Και έφυγε, συνέχισε και πήγε να πολεμήσει. Εκεί βέβαια δεν μπόρεσε να ξαναεπιστρέψει, γιατί έγινε ένα μεγάλο θαύμα, το οποίο μπορείτε όλοι να το διαβάσετε στο συναξαριστή της Εκκλησίας μας, όταν τιμάται ο Άγιος Μερκούριος. Είναι ένα από τα θαύματα που έκανε ο Άγιος Μερκούριος. Λίγο νεράκι σας παρακαλώ, αν θέλετε φέρτε μου. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν άρχισε να παρακαλάει το Θεό, διότι δεν φοβήθηκε τόσο για τον εαυτό του όσο για το ποιμνιό του. Τι θα γίνει το ποιμνιό του από ένα τέτοιο εγωιστή και αιμοβόρο και εκδικητικό αυτοκράτορα και μάλιστα ειδωλολάτρη κιόλας.
Και έτσι παρακάλεσε το Θεό με θερμά δάκρυα και συντριβή καρδίας να τον βοηθήσει. Πράγματι λοιπόν, ο Θεός απέστειλε τον Άγιο Μερκούριο, ο οποίος είχε κοιμηθεί τότε, τον σήκωσε δηλαδή από τον τάβο του, από την λάρνακά του, και τον έστειλε να σκοτώσει, να φωνεύσει στη μάχη τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Και πράγματι αυτό αποδεικνύεται, διότι ο ιερεύς που ήταν εκεί και στην εκκλησία, στον ναό του Αγίου Μερκουρίου, κάποια στιγμή δεν υπήρχε μέσα το λείψανο του Αγίου Μερκουρίου ούτε το σπαθί του. Και έψαχναν να τον βρούνε που πήγε κλπ. Και κατάλαβαν τότε ότι μετά που έμαθαν το θαύμα αυτό, που το είπαν κάποιοι, το διηγήθηκαν κάποιοι στρατιώτες, ότι αυτό και αυτό πράγματι συνέβη. Ο Μέγας Βασίλειος όμως δεν το ήξερε. Έτσι λοιπόν είπε στο πίμνιό του μία Κυριακή, λέει: αγαπητά μου παιδιά, το και το συνέβη, γι' αυτό θα σας παρακαλούσα να προσφέρετε όλοι σας ό,τι χρυσό έχετε. Ο καθένας ό,τι έχει. Δακτυλίδια, σκουλαρίκια, αλυσίδες, οτιδήποτε. Να μαζέψουμε όσο γίνεται περισσότερο χρυσό, και όταν θα επιστρέψει ο αυτοκράτορας να του τα προσφέρουμε και άλλα πολλά δώρα, μήπως και συγκινηθεί και δεν μας καταστρέψει, δεν μας τιμωρήσει κλπ. Και πράγματι αυτό έγινε. Και τα μάζεψε ο Μέγας Βασίλειος και τα είχε μαζεμένα για να τα δώσει μετά στον αυτοκράτορα τον Ιουλιανό. Στη συνέχεια επληροφορήθηκε θαυματουργικός τι ακριβώς είχε γίνει, και έτσι λοιπόν έπρεπε να επιστρέψει πίσω. Βλέπετε, η αρχιερίση τότε έτσι ήτανε αφιλοχρήματη. Δεν είχαν αγάπη στα χρήματα, είχαν ακτιμοσύνη. Δεν είχαν περιουσία, μπορεί να είχαν περιουσία όχι στο όνομά τους και λοιπά, σαν επίσκοποι και λοιπά, στη Μητρόπολη τους, στην επισκοπή τους, αλλά τα χρησιμοποιούσαν για να βοηθήσουν πάντοτε τους πιστούς, πάντοτε τον κόσμο. Έτσι και είναι και γνωστό ο Μέγας Βασίλειος που είχε φτιάξει τη Βασιλιάδα ένα τεράστιο συγκρότημα με γυροκομείο, με ορφανοτροφείο, με χίλια δυο πράγματα μέσα. Έτσι λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος μόλις έμαθε όλα αυτά τα γεγονότα, τότε σκέφτηκε πώς να επιστρέψει πίσω όλα αυτά τα οποία είχε πάρει. Και δεν μπόρεσε να βρει κάποια καλύτερη ιδέα και είπε: θα φτιάξουμε μία πίτα, θα βάλουμε μέσα στην πίτα, μεγάλη φυσικά ή πολλές πίτες, έτσι, θα βάλουμε μέσα τα χρυσαφικά και θα τα μοιράσουμε. Στον καθένα ένα κομμάτι. Και όχι στον καθένα, ό,τι τύχει. Και αυτό έγινε. Ελάτε όμως που πάλι συνήργησε η χάρη του Θεού και ο καθένας πήρε αυτό το οποίο είχε δώσει, ό,τι κομμάτι έπαιρνε ο καθένας, μέσα έβρισκε το χρυσαφικό το οποίο είχε δώσει στο Μέγα Βασίλειο. Και έτσι λοιπόν ο καθένας πήρε το δικό του, αφενός και αφετέρου επιστράφησαν όλα πίσω τα χρυσαφικά. Και έτσι λοιπόν από τότε ήθιστε να φτιάχνουμε τη βασιλόπετα και να βάζουμε μέσα το φλουρί εις ανάμνηση αυτού του μεγάλου γεγονότος και θαύματος, το οποίο έγινε τον 4ο αιώνα όταν ζούσε ο Μέγας Βασίλειος, με το περιστατικό που είπαμε με τον αυτοκράτορα Ιουλιανό τον Παραβάτη. Αυτό εν συντομία είναι όλο το έθιμο αυτό της βασιλόπετας, το οποίο ακούσαμε πριν από λίγο. Και μπορείτε να το βρείτε όσοι θέλετε μέσα στο συνασαριστή της Εκκλησίας μας και όταν εορτάζει ο Μέγας Βασίλειος την 1η Ιανουαρίου. Τώρα θα κόψουμε την βασιλόπιτα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα θα μοιραστούν και ένα κομμάτι βασιλόπιτα στον καθένα σας, όπως και κάθε χρόνια, έτσι και φέτος στη δική σας βασιλόπιτα. Σε όλους εσάς δηλαδή, βάλαμε όχι ένα φλουρί, αλλά τρία φλουριά. Έτσι δηλαδή, τρεις από εσάς θα κερδίσετε μία εικόνα του Αγίου Κοσμά και ένα δώρο από τις εκδόσεις μας. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να έρθει μετά να παραλάβει ένα δώρο από τις εκδόσεις του Αγίου Κοσμά.
Υπάρχει μια μικρή διαφορά στα τρία φλουριά. Κάποιος από εσάς τους τρεις θα βρει ένα διπλό φλουρί μέσα. Αυτός που θα βρει το διπλό φλουρί θα πάρει μια μεγάλη εικόνα του Αγίου Κοσμά, πολύ μεγάλη. Οι άλλοι δύο θα πάρετε μια μικρότερη εικόνα του Αγίου Κοσμά για να ξεχωρίσει ο ένας, ας το πούμε έτσι, ο τυχερός εισαγωγικά αυτόν τον οποίο ο Θεός θα διαλέξει για να δώσει την ευλογία του την φετινή χρονιά. Όπως κάθε χρόνο, το τονίζω αυτό ίσως για κάποιους που έχουν έρθει πρώτη φορά, έτσι και φέτος είναι αυτονόητο ότι πέφτουν τελείως στην τύχη τα φλουριά πάντοτε και του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και τα δικά σας. Δεν καθορίζονται από πριν, ούτε κοιτάμε πρόσωπα, αν έχουμε επισήμους ή δεν έχουμε επισήμους, αν είναι ψηλά πρόσωπα ή σε εισαγωγικά γνωστά επώνυμα ή όχι κλπ. Τα αφήνουμε καθαρά στο Θεό, όπου θέλει ο Θεός να πέσουν τα φλουριά. Έτσι, το κάναμε ανέκαθεν, το κάνουμε και θα το κάνουμε και φέτος. Αυτά, οπότε τώρα θα προσκαλέσω δίπλα μου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα μπόρεσαν σήμερα να παραβρεθούν στη σημερινή μας εκδήλωση, κάποια δεν μπόρεσαν για λόγους ανωτέρας βίας, είναι μαζί μας όμως νοερά. Τα υπόλοιπα μέλη θα τα παρακαλέσω να ανέβουν στο τραπέζι Βασιλόπουλος για να κάνουμε την κοπή της πίτας. Λοιπόν, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Παντής, δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα, ήρθε? Όχι. Οπότε, είναι άρρωστη σύζυγος και αρκετά δηλαδή και έμεινε να την φροντίσει. Λοιπόν, η Γενική Γραμματεύς του Αγίου Κοσμά, του Ορθοδόξου Αποστολικού Συνδέσμου Άγιος Κοσμάς Ιωτολός, η κυρία Αντωνιάδο Εκατερίνη, παρακαλώ. Η Ταμείας του Συλλόγου, κυρία Θεογνωσία Δημητριάδη. Κυρία Δημητριάδη. Σε κάθε διακόνημα θα είναι, ελπίζω να έρθει στη συνέχεια. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Γιάννης Μαυρής. Η αναπληρώτρια ταμείας, η κυρία Σταμούλου Ελένη. Η κυρία, το μέλος έφορος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κυρία Χατζηπέτρου Διονυσία. Και το μέλος, το έτερον, ο κύριος Γεώργιος Ζάχαρης. Είστε ο κύριος Ζάχαρης? Όχι. Και αυτός ταξίδευε εκτός Αθηνών και εάν προλάβαινε θα ερχότανε, δυστυχώς δεν πρόλαβε, νοερά βρίσκεται μαζί μας, μπορεί στη συνέχεια να είναι εδώ. Ο κύριος Γιώργος Ζάχαρης δεν περάζει και γι' αυτό είναι ένα χειροκρότημα. Λοιπόν, να ψάχνουμε όλοι του Αγίου Βασιλείου. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη το λόγον σου. Διού Θεό πρέπος εδώ γματίσας την φύση των όντων ετρανός.
σας. Τα των ανθρώπων ηθήκατε κόσμοι σας, βασιλείων ιερατεύμα. Πατέρος Υιέ, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Το πρώτο, ως ήθιστε εις τον Κύριό μας, τον αρχηγό της πιστεώς μας, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Το δεύτερο, στην γλυκυτάτη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων, την Παναγία μας. Το τρίτο, προς τιμήν του Αγίου Βασιλείου, που γίνεται και το έθιμο της Βασιλόπιτας. Και το τέταρτο, στον προστάτη Άγιο του Συνδέσμου μας, Άγιο Κοσμάτων Ετωλό. Το επόμενο κομμάτι, τα γυρίζω για να μην έχουν κάνει τίποτα οι υπάλληλοι και πέσει σε μένα το κομμάτι και μετά ποιος με γλιτώνει. Στον πρόεδρο του Ιεραποστολικού Συνδέσμου, Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, την ταπεινότητά μου. Χαμηλώνετε λιγάκι, σας παρακαλώ. Ναι. Το δεύτερο. Στον αντιπρόεδρο τον κύριο Βασίλη Παντή, αν και απουσιάζει. Το τρίτο, στη Γενική Γραμματέα την κυρία Τονιάδου πέρυσι και πέρυσι. Πέρυσι και πέρυσι στην Ελένη, πρόπερση ήταν η Κατερίνα, ναι. Το επόμενο, στην ταμεία την κυρία Θεογνωσία Δημητριάδη. Στην κυρία Διονυσία Χώρα, Χατζηπέτρου. Στην αναπληρώτρια ταμεία, κυρία Σταμούλου Ελένη. Δεν το πιστεύω. Όχι, να του, να το φορεί, αλλά το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι στο Γιάννη το Μαυρί. Σειρά πάμε. Ναι, φαινόταν από εδώ, κοιτάξτε. Δεν ξεκινήσα από εκεί. Δεν ξεκινήσα. Όμως είχε να γυζαπεί, δεν θα σας έλεγα. Λάβια μου, συγχαρητήρια, να σε κατά. Έχει μείνει άλλος, πήρατε όλοι. Εσύ λέει, έλα Ευτέρη μου. Και ξέχασα να παρουσιάσω το μεγάλο πρόεδρο πριν από μένα. Τον Ελευθεράκο εδώ πέρα, να τους. Έλα Ευτέρη μου. Επίδημος πρόεδρος. Ένα κύριο πρόεδρο για τον Ευτέρη μου. Έλα Ευτέρη. Έλα, δικό σου αυτό. Ευχαριστώ. Και το επόμενο κομμάτι σε όλους εκείνους, τους πεινώντες, τους διψώντες, τους πτωχούς, τους κατατρεγμένους και τους αδυνάτους, όπως πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε, γιατί εμείς καλά περνάμε, πίνουμε, τρώμε και όλα τα σχετικά, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν ούτε τα βασικά.
το επόμενο κομμάτι. Λοιπόν, τα δικά σας κομμάτια θα έρθουν αμέσως τώρα, παρακαλώ. Ναι, μοιράστε σε όλους τους προσκεκλημένους. Ακολουθήσει πριν συνεχίσω για την ομιλία και για την παρουσίαση του βιβλίου, επειδή κάποιοι έχουν ηλυμένες υποχρεώσεις και πρέπει να φύγουν, να ευχαριστήσω δημόσια όλους εσάς βέβαια, τους αγαπητούς αδελφούς, τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου του Αγίου Κοσμάτου Τολού, που είχατε την ευγενή καλοσύνη και την αγάπη να έρθετε στη σημερινή μας εκδήλωση, έναν ένα ξεχωριστά και με πολλά φιλιά για τον καθένα σας. Μέσα από την καρδιά μου, τις καλύτερες ευχές για όλους σας, για καλή και ευλογημένη χρονιά και καλή δύναμη. Και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το Διευθυντή και Πρόεδρο του Τηλεοπτικού Σταθμού 06, τον κύριο Στέργιο Καλόγερο. Ένα θερμό χειροκρότημα παρακαλώ. Ο οποίος μας έκανε τη μεγάλη τιμή και μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκεται σήμερα στην εκδήλωσή μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Στέργιος Καλόγερος επί σειρά ετών, πολλά χρόνια, είχε την ευγενή καλοσύνη να με φιλοξενεί ανιδιοτελώς στον τηλεοπτικό του σταθμό 06, τον παιδικό σταθμό 06, δίνοντάς μου, παραχωρώντας δύο εκπομπές εβδομαδιαίως, έτσι μίας ώρας και πλέον, από το 2003 με 4 μέχρι και το 2007 περίπου. Έτσι, τρία χρόνια δηλαδή, είχαμε δύο ωριές τουλάχιστον εκπομπές εβδομαδιαίων, τον οποίο χωρίς ποτέ, έτσι σημαντικό, να μου κάνει καμία αναφορά, καμία παρότριση, καμία έτσι θα λέγαμε παρατήρηση για το τι πρέπει να λέω και τι δεν πρέπει να λέω κλπ. Και είναι γνωστό ότι αυτές οι εκπομπές άφησαν εποχή, τους παρακολουθούσε πάρα πολλοί κόσμος και μπορέσαμε και είπαμε πάρα πολύ σπουδαία και σημαντικά πράγματα εκείνα τα χρόνια. Γι' αυτό και τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά δημόσια και πάλι ένα θερμό χειροκρότημα για τον κύριο Στέργιο. Να τον έχει καλά ο Θεός και η Παναγία και ο Άγιος Κοσμάς και τον ίδιο και την οικογένειά του, σεβαστή οικογένεια και τα παιδιά του, αλλά και όλους τους συνεργάτες του. Επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Μανώλη Μιλιαράκη, τον έφυγε μόλις τώρα γιατί, έφυγε γιατί δεν μπορούσε να παραμείνει άλλο, τον εκδότη της Χριστιανικής.
τον κύριο Πετρόπουλο Ανδρέα, αρχηγό του ΕΛΕ. Ευχαριστούμε πολύ. Την κυρία, την αγαπητή και σεβαστή Πίλτα την Ειρήνη Μπουφίδου, τη σύζυγος του αγαπημένου δασκάλου Εκλυπώντος πριν 2 χρόνια περίπου, αλλά πιστεύω ότι είναι ανάμεσά μας η Ειρήνη, όπως και τις άλλες φορές όταν ήταν εν ζωή. Ο κύριος καθηγητής, ηλικιάρχης, ο κύριος Φραγκεδουλάκης Βασίλειος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αξιότιμη οικογένεια του κυρίου Ολιβιέ και της κυρίας Ρούλας Καρπενέτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την προσφορά. Ο κύριος Νίκος Μασούρας και η κυρία Χριστίνα, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βεβαίως, τελευταία, άφησα τον αγαπητό και σεβαστό μας πατέρα Λεωνίδα, ο οποίος ήρθε από τη Γήμη για να παρευρεθεί στην εκδήλωσή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Να εύχεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου θύμισε, με πήρε τηλέφωνο πριν λίγες μέρες ο πατήρ Λεωνίδας και μου λέει: Πάτερ Μάξιμε, είμαι ο πατήρ Λεωνίδας, λέει. Λέω: Πάτερ μου, συγγνώμη, αλλά δεν σας γνωρίζω. Λέει: Θυμάστε το 1997 στη συνθήκη Σέγγεν, η Μαρία ήταν και πολλοί από εσάς εδώ. Τότε λέει που σας είχαν χτυπήσει τα ΜΑΤ με καπνογόνο βόμβα και σας πήγανε στο νοσοκομείο μετά. Που ήρθε και σας είδα, λέει, που σας φρουρούσαν οι αστυνομικοί. Και είχε έρθει τότε όταν ήμουνα κρατούμενος στο νοσοκομείο μέσα, από τα ΜΑΤ που με είχα χτυπήσει με τη βόμβα, είχε έρθει τότε ο πατήρ Λεωνίδας και με είδε. Και τότε τον θυμήθηκα αδρά έτσι λίγο. Ευχαριστώ πάτερ μου, να είστε καλά, την ευχή σας. Θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο μουσικό διάλειμμα να ακούσουμε κάποια πολιτίκια του Αγίου Βασιλείου, Πρωτοχρονιάς και του Αγίου Μαξίμου. Και στη συνέχεια θα κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου και θα πούμε όλα εκείνα τα για την ομιλία. Κυρία Γεωργιάδου Βιβί, ένα χειροκρότημα, το δεύτερο φλουρί. Οπότε μένει τώρα το διπλό φλουρί που είναι η μεγάλη εικόνα. Το βρήκατε ή ακόμα? Έχετε πάρει όλοι βασιλόπιτα? Είναι κανείς που δεν έχει πάρει βασιλόπιτα να σηκώσει χέρι? Όχι, εντάξει. Οπότε σε καλιά, κοιτάξτε όλοι να μην το... Μήπως το κατάπιε κανείς? Όχι. Γιάννη, κάτι δεν πάει καλά φέτος, μου φαίνεται. Εσύ ή την σύζυγος η Φωτεινούλα? Τι είναι Ρούλα, ο Ραφαήλ, ποιος από όλους? Στο δικό σου ήτανε, όχι στη σύζυγος, στη Φωτεινούλα. Στο δικό σου. Ω, μπράβο, Γιαννάκη μου, να σε πάντα καλά, εδώ να σε ευλογεί. Ευχαριστώ, τα παιδιά είναι λιγωμένα. Δεν είναι άλλη που έχει πράξει. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, αμέντα σου εγώ. Κυρία Μαρία Κάζου, ένα θερμό χειροκρότημα παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρευρέθηκε μαζί μας. Εύχομαι Θεός να σε έχει καλά και εκείνους και την οικογένειά τους. Όσοι θέλετε μπορείτε να τους βρείτε στην οδό Λιωσίων, έχει και σέρβις αυτοκινήτων αλλά και αυτοκίνητα. Και όποιος πάει εκ μέρους μου γλιτώνει αρκετά χρήματα πολλές φορές. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει γλιτώσει μέχρι και 2.000 ευρώ κάποιος που έχει πάει. Άλλοι 500, άλλοι 1.000 ανάλογα με το αυτοκίνητο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κάζου, να είστε καλά. Κάζου.